Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα ρολόι της Number One. Είχαμε την τελευταία φορά δει εκείνο το αποτυχημένο που ήταν το G6, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, Number 6, το οποίο δεν ήταν και τόσο αξιόλογο, το δοκιμάσαμε στο γυμναστήριο και ήταν μια αποτυχία. Οπότε πραγματικά είμαι περίεργος να δω τι θα είναι αυτό το ρολόι. Έχω ακούσει πολύ καλύτερα σχόλια και λόγια για το συγκεκριμένο ρολόι και η αλήθεια είναι ότι το καθυστερώ αρκετό καιρό, γιατί φοβάμαι για το τι θα αντικρίσω, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το δούμε. Ελπίζω η μπαταρία του να ζει μετά από τόσο καιρό. Τουλάχιστον από την εταιρεία, και αυτό μου αρέσει, ότι η Number One τουλάχιστον μπορεί να το θάψει το προηγούμενο, αλλά αυτό είναι το F7, το F6 ήταν το G6. Τουλάχιστον η εταιρεία είναι αρκετά θαραλέα, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Θήμιος, και πραγματικά τουλάχιστον δέχεται να δούμε τα προϊόντα της, ακόμα και αν είναι ψιλομάπα κάποια από αυτά, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται αρκετά συχνά, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Το κουτί ακριβώς τα ίδια με όλα τα άλλα, δηλαδή αυτό το πράγμα ότι η εταιρεία, να πεις εντάξει, το ρολόι θες, δεν θες το κουτί, θα το πετάξεις, αλλά τουλάχιστον να το διαφοροποιήσεις. Θυμάμαι από τότε που έπιασα πρώτη φορά Number One ρολόι, είναι ακριβώς το ίδιο κουτί σε όλα. Το μόνο που αλλάζει από πίσω είναι αυτή η δικητήτσα που λέει Packet Size και το νούμερο F7 για να το ξεχωρίζουν. Φαντάζομαι ότι κάναν μια μαζική παραγγελία όταν άνοιξε η εταιρεία και λένε τώρα μάγκες, δώστε κουτιά τα ίδια να τελειώνουμε, μπας και πάμε σε άλλα να φύγει το στόκ. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στο κουτί, μιας και το ρολόι μας νοιάζει. F7, αρκετά καλύτερο. G-Shock σχεδιασμός όπως και τα προηγούμενα, αλλά τουλάχιστον νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό έχει έγχρωμη οθόνη full. Δείχνει αλτίμετρο και 1000 πράγματα. Βλέπετε το GPS Outdoor Sports Watch. Έχει αρκετά πραγματάκια. Έχει πηξίδα, έχει τις πνάγια στα μάτια μέσα, πλάκα πλάκα. Μετράει ύπνο, ατμόσφαιρα, κιλοπασκάλ βλέπω εδώ πέρα, άρα ατμοσφαιρική πίεση βλέπω, αλτίμετρο, δηλαδή το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται με τη φάνεια του εδάφους, τι άλλο σου μετράει, ωραία, και υγρασία, wow, εντυπωσιακό, θερμοκρασία, είναι βαρόμετρο, θερμόμετρο, παλμούς καρδιάς και 1000 ωραία πράγματα, τα οποία αρκεί να τα μετράει καλά. Έχει το κλασικό φορτιστή του, ο οποίος όλος προδόξως σε αυτά τα ρολόγια μου αρέσει. Τουλάχιστον είναι αρκετά ok και δεν χρειάζεται κουμπώμα, απλά είναι μαγνητικός, μπαίνει από κάτω και τελειώνει η ιστορία. Κάτι το οποίο θα επιθυμούσα να έχουν και άλλα ρολόγια της συγκεκριμένης τάξης. Πάμε να το δούμε. Έχει 4 buttons βασικά, αλλά στο δούμε λίγο πριν να το εκκινήσω. G-Shock σχεδιασμός. Φαίνεται ψευτικούτσικο. Από κάτω έχει τους αισθητήρες και την μπαταρία, προφανώς. Η τιμή του, να σου πω αλήθεια, δεν θυμάμαι καν πόσο είναι η τιμή του. Συνδέεται με Bluetooth 4. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο τώρα η κάμερα αποφάσισε ότι θέλει να αυξομοιώσει το ISO όπως γουστάρει. Λοιπόν, αρκετά συμπαθητικό θα έλεγα. Εξωτερικά τουλάχιστον. Πάμε να το βάλουμε, να το ανάψουμε, να το ξεκινήσουμε, αλλά δεν, οπότε μάλλον η μπαταρία έχει πεθάνει. Παρεμπιπτόντως αυτά η μπαταρία είναι απέθαντη, αλλά το έχω πάρα, αυτό ήταν, το έχω πάρα πολύ καιρό εκτός, οπότε θα το συνδέσω να το φορτίσω και επιστρέφω σε 2 λεπτά και να το δούμε. Και επιστρέφοντας στο ρολόι, το οποίο βλέπετε να κάνει filtering από πάνω για κάποιο λόγο, ας το βάλουμε να το δούμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μία οθόνη στην οποία είναι ok, χρωματιστή, φαίνεται έγχρωμη, η οποία έχει πάνω τη βασική ώρα, ώρα και ημέρα, ok, λάθος, δεν πρέπει να το ρυθμίσουμε, δεν αντιλέγω, δεν είναι touch, δεν είναι touch, εντάξει, ok, μετά πάμε να ξεκινήσουμε, start, δεν κάνει κάτι, show ξεκινάει, έχουμε αθλητική διαδικασία, χιλιόμετρα, βήματα και θερμίδες προφανώς. Αν βγάλουμε page up τα βήματα που έκανες, εντάξει, page down, όχι κάτι άλλο, start, οπότε είναι η αυτόματη διαδικασία που γίνεται είτε το φοράς είτε όχι, ωραία, υπέροχα, πάμε πάλι πίσω.
Έχουμε μετά το φάκελο αυτόν, ο οποίος έχει αθλητικές δραστηριότητες, παλμούς καρδιάς, off και on, αν θες να κάνεις αναλυτικά τους παλμούς σου. Εδώ πέρα τι κάνουμε, α, ok. Σου δείχνει αν θες να είναι συνέχεια ανοιχτή η παλμή και να παίρνει μετρήσεις ή αν θες να κάνεις μέτρηση. Επίσης έχουμε κάτω, βασικά εν τω μεταξύ πάει ανάποδα, πάει με τη σειρά. Έχουμε τη σύνδεση από ό,τι καταλαβαίνω. Α, και με Wi-Fi, ενδιαφέρον. Με το stop pass πίσω, page down. Αν θες να έχει δόνηση, τι άλλο, να μην έχει δόνηση, να έχει, να μην έχει. Θα ήθελα να έχει για να μπορώ να το ελέγξω. Η φωτεινότητα είναι αυτόματη, ο ήχος, ωραία, για το ξυπνητήρι και όχι μόνο. Έχει ημερολόγιο, για να το δούμε. Ποια χρονιά είναι, ok. 18 έχουμε μάλλον, φαντάζομαι. Εντάξει. Το contrast φαντάζομαι είναι αυτό, ok. Ηλικία για το χρήστη, reset, information, πιο φοράει επάνω. Εν τω μεταξύ σας δεν το βλέπετε καλά γιατί κάνει η οθόνη διάφορα ωραία κόλπα. Αυτές οι συχνότητες πραγματικά. Πάμε πίσω, πάμε πίσω. Να δούμε τι άλλο έχει. Μετράει ύπνο, μετράει, τι είναι αυτό, πόσο κάθεσαι. Α, σε ενημερώνει αν θες να σηκώνεσαι, σε ειδοποιεί ότι έκατσες πολύ ώρα για να ξεκουραστείς. Βασικά να ξεκουραστείς, να κάνεις κάτι για να μην κάθεσαι, το οποίο για τη δουλειά που κάνω δεν είναι και τόσο πρακτικό, αλλά τέλος πάντων. Δεν κρατάει πολύ ώρα η οθόνη του στην αναμονή. Εδώ πέρα έχουμε, οπότε καταλαβαίνω, μια λούπα η οποία πρέπει να δω τι κάνει, για διάδρομο, για ποδηλασία, hiking, για ορειβασία, για τρέξιμο, βήματα, ok, απλοϊκό. Πάμε μετά, τι άλλο έχουμε, τρέξιμο, εντάξει όλα αυτά που είδαμε, αθλήματα, τένις, ποδόσφαιρο, ok, πηξίδα, κάνει calibration, ok, δεν μπορώ να ενεργοποιήσω αυτό, δεν πειράζει, υγεία, πόσα χιλιόμετρα πάω ανά ώρα, μάλιστα, να βγω έξω για να ανοίξω το GPS, εντάξει, πόσα χιλιόμετρα να πας τρέχοντας, λες και εσύ τσίτα, καλή φάση. Α, το αλτίμετρο, πού είμαστε, είμαστε, wow, μείον 58 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, 4 ώρες, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό, δεν πειράζει. Τι άλλο έχουμε, πόσα πασκάλ έχουμε εδώ πέρα, μία ατμόσφαιρα, λογικό, νομίζω κάπου τόσο πρέπει να είναι αυτό. Εντάξει, φυσικός, αλλά τα πασκάλ δεν είναι ειδικότητά μου. Προτιμώ να μετράω σε ατμόσφαιρα και σε νιούτον αναμέτρο στο τετράγωνο. Το προτιμώ. Αυτά είχε μέσα. Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται... Α, έχει θερμοκρασία. 31 βαθμούς, 32 βαθμούς. Εν μεταξύ, το άλλο θερμόμετρο μου λέει 27 βαθμούς. Μάλιστα, πάμε. Μηνύματα για να βλέπεις από το κινητό, heart rate. Αυτό ήτανε, απλοϊκότατο όσο δεν πάει. Το συνδέεις με το κινητό. Φαίνεται ψεύτικο, δεν ξέρω αν θα ήθελα να το φορέσω. Μάλλον θα το δώσω σε κανένα φίλο πάλι να το δοκιμάσει ή ίσως να το πάω στο γυμναστήριο να το τσεκάρουν πάλι, αλλά δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πιο ποιοτικό από το προηγούμενο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αν είχα φράγμα το, δεν έχω και κανένα παιδάκι να ξέρω να το δώσω, να το χάρει τουλάχιστον, να το πάρει, να το παίξει. Τέλος πάντων, κάπου θα βρούμε να το δώσουμε, φαντάζομαι, γιατί δεν θα ήθελα να το κρατήσω. Δεν ξέρω, να σας πω τώρα, είναι λίγο περίεργο το συνέστημα. Σας δείχνω ρολόγια τα οποία, okay, δεν μου γεμίζουν το μάτι. Είναι okay, η τιμή του είναι πιο οικονομική. Νομίζω έχει και αυτό γύρω στα 28, 25, 30, κάπου εκεί μέσα. Αν είχα ένα γιο, και μια, βασικά ένα γιο, και ήθελα να το δώσω να παίζει, να χαίρεται λίγο ότι έχει smartwatch και ας το σπάσει, ας το κάνει και θέλει, θα του το έδινα για την πλάκα. Αλλά δεν νομίζω ότι αν κάποιος ασχολείται με σοβαρά αθλήματα θα το έπαιρνε και θα περίμενε σοβαρά αποτελέσματα από αυτό. Μάλλον είναι στην ίδια μοίρα με το προηγούμενο, τέλος πάντων. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν τρελάθηκα ιδιαίτερο. Εντάξει, οκ. Okay. Να το πάρετε. Όχι.
Απλά μην δώσετε τα λεφτά σας και ελπίζω η εταιρεία να συνεχίσει να στέλνει μετά από αυτό κανένα ρολόι, αν και δεν το βλέπω. Λοιπόν, αυτό από μένα. Sorry κιόλας, αλλά δεν μπορώ να σας λέω, άσχετα αν έρχονται φρύς εμένα κάποιες από αυτές ή όχι, δεν μπορώ να σας λέω τώρα μαλακίες για προϊόντα τα οποία δεν μου γεμίζουν το μάτι και δεν τα θεωρώ αξιόλογα. Κάποια, τα πρώτα ρολόγια τους ήταν ωραία. Αυτά δεν ξέρω τι έπαθαν, τι φάξε, τι συνέβη. Βελτιώθηκε σίγουρα το κοντρόλ, αλλά και πάλι φαίνεται ψεύτικο. Δηλαδή φαίνεται πολύ ψεύτικο, ειδικά ο τρόπος που το πατάς. Δηλαδή πραγματικά είχα ρολόγια ως παιδί τα οποία ήταν πολύ πιο στιβαρά από αυτό. Εντάξει, anyway. Λοιπόν, αυτό ήταν. Να έχετε μια όμορφη μέρα και μακριά. Μακριά και από αυτό. Μέχρι να βρούμε το σωστό ρολόι της Number One που θα δουλεύει. Ίσως αν αλλάξει το κουτί να αλλάξει και η νοοτροπία της εταιρείας. Φαντάζομαι να βγάζει καλύτερα ρολόγια. Αυτό από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.